Η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Εργαζομένων Κρήτης ΣΥΝΚΑ υποδέχτηκε στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του κυπέλου της ΓΑΜΑ Εθνικής τον Εργοτέλη στο γήπεδο των Μουρνιών. Παρουσία αρκετού κόσμου για μία ακόμη φορά στις κερκίδες του γηπέδου, η ομάδα του Γιάννη Κατσούλη έδωσε ένα ακόμη ιστορικό, καθώς ήταν το πρώτο της για τον θεσμό του κυπέλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η επίθεση ο Βεστάκης θα κάνει κεφαλιά για τον Τσικουδάκη, το πρώτο σουτ του παιχνιδιού στο 17ο δευτερόλεπτο και όλα συμπάρχει πάλι για τον Κιλιαρά. Κιλιαρά στα σουτάρι, μπαλά πάνω από τα δοκάρια. Ένα αέρια μονομαχία ουσιαστικά, Καρβουνιάρης απομακρύνει, το σουτ το οποίο θα γίνει έξω από τα δοκάρια όμως. Τεντάκης πράγματι αυτό κάνει, καλοχτυπημένο, καλό είναι στο 32 η μπάλα είναι out. Τσικουδάκης θα πάρει την κεφαλιά για τον Βεστάκη, Βεστάκης μας στην περιοχή, Βεστάκης θα σουτάρει, μπάλα λίγο έξω από τα αριστερό κάτω δοκάρι. Στο 36 αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή για το Ίνκα. Για το Πολυχρονάκη, δεύτερη από τον Μανουσάκη. Κιλιάρας για τον Λιδάκη, Λιδάκη σε χώρο, κάνει το σουτ και πέφτει στην αριστερή γωνία και μπλοκάρει ο Γεωργίου. Εκτελείται με πολλά φάλτσα, κεφαλιά που θα γύρει μπάλα στα δίχτυα. Είναι το γκολ από τον Θοδωρή Τσικουδάκη. Από την πολύ ωραία εκτέλεση φάλτου του Γαλανίδη, έξαλλα πανηγύρια στον πάγκο για τους παίκτες του Ίνκα. Στο 44 χρονικά, καθώς μόλις είχε αλλάξει το χρονόμετρο, από την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Γαλανίδη, ο Τσικουδάκης πήρε πολύ ψηλά, πρόλαβε τον τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ο Τσικουδάκης ανοίγει το σκορ στις Μουρνιές. Αθλητική Ένωση Εργαζομένων Κρήτης ΣΥΝΚΑ, Εργοτέλης 1-0. Την ανακαλύψει πάλι ο Μπεροασβίλη, θα γυρίσει την μπάλα, ευκαιρία για τον Εργοτέλη Γεωργίου, θα απομακρύνει δεύτερη προσπάθεια και μπάλα out, τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Εργοτέλη. Πάλι Δρακάκης. Δρακάκης ένα σουτ με δυσκολία απομακρύνει ο Βασιλιάδης. Τεντάκης θα κάνει και τη σέντρα σουτ, την καλή πάνω από το δοκάρι, επικίνδυνο και αυτό στο 53. Δρακάκης πάει ο Μίτσελ, Δρακάκης κάνει τη σέντρα για τον Βεστάκη. Βεστάκη στην κεφαλιά, δεν έχει δύναμη μπάλα, βγαίνει εκτός out. Να δούμε τον Μπόι τώρα με τον Σταθινάκη. Μπόι γυρίζει χαμηλά την μπαλά. Κιλιάρας. Κιλιάρας τρώνει πίσω. Μίτσελ το σουτ. Την μπαλά πάνω από τα δοκάρια. Για μετραφόρα. Βοιατζής. Καλοχτυπημένο. Αλλά ο Γεωργίου είναι εκεί και μπλοκάρει την μπαλά σταθερά. Μπεροασβίλη θα κάνει τη σέντρα για τον Κατσικοκέρι. Περνάει από όλους. Μπόι θέλει να φέρει μπαλά στα αριστερό. Σουτάρι κόντρες. Μίτσελ. Μίτσελ δεξιά. Πέφτει και έχουμε κάρτα. Έχουμε κάρτα στον Κιτράκη και πέναλτι. Για τον Εργοτέλη στο 73 το πέναλτι σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Μίτσελ και το οποίο σφυρίζει ο Σταυρουλάκης διαμαρτύρει ότι παίκτες του Ίνκα καθυστερεί ο Μίτσελ με αργά βηματάκια. Μίτσελ θα εκτελέσει, μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζει για τον Εργοτέλη ο Μίτσελ, τους καθυστέρησε αρκετά να εκτελέσει το πέναλτι και πανηγυρίζει τώρα με τους φίλους του Εργοτέλη. 1-1. Μυρίζει Γαλανίδη στο 76. Εκτελεί απευθείας. Καλό πάνω από τα δοκάρια όμως. 85 λεπτά. Πόι εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά προς τα πίσω. Κολόκας. Τους τρώνε Μανουσάκης. Νέο σουτ από τον Κολόκα. Εκπληκτική επέμβαση από τον Γεωργίου. Το 14 λεπτό της παράτασης. Βογιατζής απευθείας. Απομακρύνει ο Γεωργίου. Εκπληκτική επέμβαση. Κεφαλιά προς τα πίσω. Δεύτερη από τον Βογιατζή. Κατσικοκέρης με τον δυνατό μαρκάρισμα του Καρβουνιάρη. Μια θα δεχτεί κίτρινη κάρτα. Ναι, κίτρινη κάρτα για τον Μιχάλη Καρβουνιάρη. Είναι κόκκινη, είναι η δεύτερη. Μιχάλης Καρβουνιάρης, ο στο 109. Θα δεχτεί την δεύτερη κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα αυτό στο Κατσικοκέρι. Εκτελείται κεφαλιά του Παπαθανασίου προς τα πίσω. Βεστάκης κοντρολάρει και εδώ χάνεται τεράστια ευκαιρία για τον Ίνκα. Για μέτρα φόρα από τον Πόη. Στο πρώτο πέναλτι, μπάλα στα δίχτυα. Βεστάκης απέναντι στο Βασιλιάδη. Βεστάκης εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα 1-1 το Ίνκα. Μίτσελ, ο οποίος είχε φτωχή στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Με το γνώριμο στυλ, εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Παπαθανασίου παίρνει λίγα μέτρα φόρα και αυτό με τη σειρά του εκτελεί μπάλα στα δίχτυα 2-2 το Ίνκα. Μανουσάκης για τον Εργοτέλη. Εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Γιάννης Περδικάκης εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Αφού βρήκε το δοκάρι. 3-3. Κρονάκης απέναντι στο Γεωργίου εκτελεί στα δίχτυα. 4-3. Υπογεννητάκης με Βασιλιάδη στα δίχτυα. 4-4. Κατσικοκέρης στο 5ο πέναλτι για τον Εργοτέλη. Εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε σωστά ο Γεωργίου. Δρακάκης και Βασιλιάδης. Δρακάκης εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. Αν και τη βρήκε ο Βασιλιάδης. 5-5. Κολόκας και Γεωργίου. Κολόκας εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. Καλό πέναλτι και αυτό. Γαλανίδης σουτάρει η μπάλα στα δίχτυα. Κανένα πρόβλημα. Κοτσούλιας. Εκτελεί, Γεωργίου πέσε σωστά, μπάλα στα δίχτυα όμως. Και ο Κιτράκης, παίρνει φόρα, Κιτράκης εκτελεί, μπάλα στο γάμα, 7-7. Ο Ρουασβίλη
Σουτάρι, μπάλα στα δίχτυα. Καλό πέναλτι εδώ πέρα ο Ασβίλη. Σταθινάκης. Σουτάρι, μπάλα στα δίχτυα. Ο Γιατζής. Σουτάρι, στα δίχτυα. 9-8 εργοτέλης μπροστά. Σφυρίζω Σταυρουλάκης, πάλι Γιώργος. Σουτάρι, μπάλα στα δίχτυα. 9-9. Βασιλιάδης με τα αριστερό, σουτάρι, εδώ ο Γεωργίου πιάνει τα μαλλιά του, παραλίγο να τα αποκρούσει. Γεωργίου. Σουτάρι, μπάλα στα δίχτυα. Σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Ποή, σουτάρι στα δίχτυα. 11-10. Βεστάκης και Βασιλιάδης. Βεστάκης αποκρούει Βασιλιάδης. Ο εργοτέλης είναι στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και τα πανηγύρια, καθώς ο Βασιλιάδης είναι ο ήρωας και πέναλτι έβαλε. Τον βλέπω να πανηγυρίζει με τους φίλους του εργοτέλη. Μετά χρειάστηκαν 22 πέναλτι για να προκύψει νικητής. Σίγουρα με παιχνίδια τέτοια η δικιά μας ομάδα μεγαλώνει. Όταν έχεις απέναντι σου μια ομάδα όπως είναι ο εργοτέλης που έχει και ικανότητα και δομημένη για πρωταθλητισμό, σίγουρα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Είχαμε δυσκολίες όσον αφορά τη διαχείριση του παιχνιδιού. Είχαμε τρεις αναγκαστικές αλλαγές μέσα στο παιχνίδι και θεωρώ παίξαν το ρόλο τους γιατί μπορούσαν να διαχειριστούμε τις καταστάσεις που μας έβαλε ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα όταν φτάνει στα πέναντι και στο 11ο, αν θυμάμαι καλά, χρειάζεται και λίγο τύχη. Σίγουρα τελευταία εμείς είναι δοκάρι και έξω όσον αφορά την τύχη που έχουμε την αγωνιστική. Είμαι σίγουρος γιατί υπάρχει ικανότητα, διάθεση, θέληση από τα παιδιά αυτό να το γυρίσουμε και να είναι δοκάρι και μέσα. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και για το πάθος που δείξαν στον αγωνιστικό χώρο και γιατί μπορέσαν και ξεπεράσαν τη ζέστη και κυρίως το ψυχολογικό βάρος το να φτάσει οι ομάδες και οι δύο μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν μέσα από τα πέναλτι και είδατε ότι έπρεπε να περάσουν 10-11 πέναλτι για να έχει την νικητή. Ευχαριστούμε το ΙΝΚΑ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Έμεινα ευχαριστημένος από την προσπάθεια των δικών μας παιδιών. Βέβαια δεν μένουμε σε αυτό. Έχει μεγάλη προσπάθεια πρώτα το πρωτάθλημα. Ίσως να είναι λίγο κουρασμένοι τώρα από την παράταση και από τα πέναλτι που δοθήκαν, κυρίως στο ψυχολογικό τομέα. Θα κοιτάξουμε ευτυχώς για μας που παίζουμε τη Δευτέρα και όχι την επόμενη Κυριακή και έχουμε μια μέρα που μπορούμε να ξεκουραστούμε λίγο ακόμα. Σίγουρα είχαμε μιλήσει για το παιχνίδι του κυπέλου. Το θέλουμε πάνω απ' όλα για ψυχολογικούς λόγους και να συνεχίσουμε για τη συνέχεια του κυπέλου. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και δύο οι ομάδες. Είχαμε ευκαιρίες και εμείς και ο εργοτέλης. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε πριν το πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε ένα γκολ και πήγαμε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Θεωρώ ότι ήταν πιο τυχερός ο εργοτέλης και πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Να δώσω συγχαρητήρια και στους συμπαίκτες μου και στην ομάδα του εργοτέλη και καλή συνέχεια. Ο προπονητής μας σήμερα μας έδωσε εμάς τους πιο νεαρούς την ευκαιρία να παίξουμε. Όμως δείξαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες. Ατυχήσαμε και φάγαμε ένα γκολ πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Όμως όλα τα παιδιά δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό, σοφαρίσαμε, παλέψαμε στην παράταση να το ανατρέψουμε, δεν μπορέσαμε. Ήρθε τα πέναλτι και ευτυχήσαμε 50-50 είναι τα πέναλτι να νικήσουμε.